το αντεργατικό πλαίσιο που εδρεώνεται δεν αποτελεί αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο ούτε προϊόν της κρίσης και των μνημονίων. Η καπιταλιστική κρίση μπορεί να λειτουργήσε καταλυτικά στις αντεργατικές ανατροπές, αλλά η διαμόρφωση ενός νέου πιο ευέλικτου εργασιακού περιβάλλοντος ως στρατηγική επιλογή του μεγάλου κεφαλαίου έρχεται από μακριά εδώ και τρεις δεκαετίες. Η συνθήκη του Μάστρικτ και η εφαρμογή της στην περιβόητη Λευκή Βίβλο του 1993 εγκαινίαζε μια άλλη θεώρηση για τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά ζητήματα, τη θεώρηση που επέβαλε η θωράκιση της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων. Η καθιέρωση και η επέκταση της μερικής απασχόλησης, η μείωση του χρόνου εργασίας με αντίστοιχη μείωση των αποδοχών, η αναλογική μείωση των ασφαλιστικών καλύψεων είναι ορισμένα από τα στοιχεία του νέου πιο ευέλικτου εργασιακού περιβάλλοντος που οι αστικές κυβερνήσεις διαμόρφωναν από τότε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ακολούθησε το Σύμφωνο Εμπιστοσύνης για την Απασχόληση με σωρία προτάσεων για θέματα ανταγωνισμού, ενίσχυσης των επιχειρήσεων, αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, εκπαίδευσης και επανεκπαίδευση των εργαζόμενων, αλλά κυρίως με προετοιμασία της τελικής επίθεσης κατά του κοινωνικού κράτους, για χάρη φυσικά της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αυτό είναι και το πνεύμα των αντεργατικών νόμων τη σημερινή αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων, που διατηρούνται, κωδικοποιούνται και ενισχύονται, έχοντα μετατρέψει σε κόλαση την αγορά εργασίας και απογειώνοντα την ευελιξία στους χώρου δουλειά. Μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδας που δημοσιοποιήθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης για την Ομισματική πολιτική 2018 δίνει μια εικόνα από το μέλλον ενδεικτική του τι έχουν να περιμένουν οι εργαζόμενοι από την περίφημη επιστροφή στην κανονικότητα την οποία διαφημίζει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Στην έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας αναδεικνύεται ως κεντρικό ζήτημα το εξή: ότι κάθε ρυθμιστική παρέμβαση για την προστασία των εργαζόμενων πρέπει να διαφυλάσει την ευελιξία της αγοράς εργασίας, καθώς και τα ωφέλη της επίπονης, όπως λένε ευρύτερη μεταρρυθμιστικής προσπάθειας, της περίοδου 2010-2017. Πώς μεταφράζονται τώρα όλα αυτά στην πραγματική κατάσταση των εργαζόμενων στην ίδια του τη ζωή, τα στοιχεία το μαρτυρούν από μόνα τους. Στο σύνολο της οικονομίας, οι ροές μισθωτής απασχόλησης απογειώθηκαν το 2017 στο 150,2% των εργαζόμενων μισθωτών, από 123,7% που ήταν το 2015. Οι ροές μισθωτής απασχόλησης είναι το άθροισμα των προσλήψεων και των αποχωρήσεων ως ποσοστό επί του συνόλου των εργαζόμενων. Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτυπώνει ακριβώς το βαθμό ευελιξίας του εργατικού δυναμικού, είτε πλήρους είτε άλλης μορφής απασχόλησης. Για παράδειγμα, η απόλυση ενός εργαζόμενου με παράλληλη πρόσληψη άλλων δυο με χαμηλότερα μεροκάματα οι ανανεώσις τρίμηνων συμβάσεων ενός εργαζόμενου μετρούν ω αύξηση των ροών απασχόληση. Παρά την αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων κατά 83.500 άτομα το 2018 το 22% υποπασχολούνται με συμβάσεις μερικής και εκπεριτροπής περι... απασχόλησης και μηνιαίο εισόδημα βέβαια κάτω από τον κατώτατο μισθό. Το 2011 η αναλογία των νέων προσλήψεων πλήρους και μερικής απασχόλησης στο σύνολο της απασχόλησης ήταν περίπου 80% και 20% αντίστοιχα. Το 2017 η αναλογία αυτή ανατρέπεται στο 45-55, δηλαδή υπέρ της ευελιξίας. Η πλήρης απασχόληση πάνω από 35 ώρε την εβδομάδα περιορίζεται στο 69 περίπου τη εκατό των μισθωτών. Το υπόλοιπο 31% δεν έχει πλήρη εβδομαδιαίο ωράριο, με μεγάλη διαφοροποίηση και ω προ τι ώρε εργασία. Η επέκταση των κλαδικών συμβάσεων που η κυβέρνηση διατυμπανίζει, ακόμα και στου λίγου κλάδου που προχωράει ή δρομολογείται, αφήνει εκτό χιλιάδε εργαζόμενου που δουλεύουν με καθεστώ ευελιξία, ενώ και σε ό,τι αφορά το περιεχόμενό του, οι συμβάσει αυτέ περιλαμβάνουν μεγάλε μειώσει μισθών και αφαίρεση δικαιωμάτων, και είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοια η κλάδοι του τουρισμού και των τραπεζών. Αυτό που περιγράφεται γλαφυρά στο πόρισμα της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων είναι ότι η μισθολογική επίπτωση στο σύνολο της οικονομίας από την αύξηση στον κατώτατο μισθό δεν ξεπερνάει το 3% ενώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 50 εργαζόμενους η συνολική μισθολογική επίπτωση δεν ξεπερνάει το 1%. Είναι λοιπόν αυτέ ορισμένε χαρακτηριστικέ αναδιαρθρώσει, εμβληματικέ επιτυχίε τη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για την εξυπηρέτηση των στρατηγικών στόχων των καπιταλιστών. Τα ίδια βέβαια κάνει και στο δημόσιο τομέα, με τι αντεργατικέ οδηγίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και την εργαλειοθήκη του ΩΣΑ για το ωράριο και τι προσλήψει. Στα πλαίσια αυτά και ο ΑΕΔ λειτουργεί ω οργανισμό ενίσχυση του κεφαλαίου με τα λεφτά των εργαζόμενων. Επιδοτεί το 11% περίπου των ανέργων και μάλιστα με διάρκεια επιδότηση στο πολύ 12 μήνε και με μέσο όρο του 6 μήνε. Τα προγράμματα απασχόληση περιλαμβάνουν θέσει εργασία κακοπληρωμένε με ημερομηνία λήξη για του ωφελούμενου, προσφέροντα πάμφθινη εργατική δύναμη και άλλα κίνητρα στι επιχειρήσει. Ταυτόχρονα έχει και διάφορε δεσμεύσει των εγγεγραμμένων ανέργων στα Μητρώα του Οργανισμού από τα περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα που προέρχονται από τη δουλειά και τις εισφορές των εργαζόμενων, μόλις τα 986 εκατομμύρια φτάνουν απευθείας στους ανέργους. Την ίδια στιγμή προϋπολογίζονται ενισχυμένες κατά 100 εκατομμύρια ευρώ οι λεγόμενες ενεργητικές μορφές απασχόλησης, που στην ουσία ανακυκλώνουν την ανεργία και παράλληλα τονώνουν με ζεστό χρήματα κέρδη της εργοδοσίας, προσφέροντας και ευέλικτου εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι, μέσω των εισφορών από το μισθό τους... καταβάλουν 400, 400 εκατομμύρια ευρώ σε οργανισμό εργατικής κατοικίας... και οργανισμό εργατικής εστίας που πλέον υπάγονται στον ΟΑΕΔ... και παίρνουν πίσω παροχές μόλις 60 εκατομμυρίων ευρώ. Παροχές και δικαιώματα που δεν πρέπει καν να έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2017... Ως μέτρα που συνέβαλαν στην αύξηση της απασχόλησης αναφέρονται συγκεκριμένα αυτά που αυξάνουν την ευελιξία της αγοράς εργασίας, χαλαρώνοντας τους υπερβολικά αυστηρούς κανόνες προστασίας της απασχόλησης, μειώνοντας το ποσοστό της αποζημίωσης, για παράδειγμα, σε περίπτωση απόλυσης ή καθιστώντας τους μισθούς πιο ευέλικτους. Σημειώνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι η εμπειρία από τις κρίσεις έχει δείξει ότι οι πιο ευέλικτες οικονομίες είναι περισσότερο ανθεκτικές σε κραδασμούς και τείνουν να ανακάμπτουν ταχύτερα και να επιταχύνουν υψηλότερη η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Επιπλέον, οι χώρε τη ζώνη του ευρώ που εφάρμοσαν μεταρρυθμίσει στι αγορέ προϊόντων και εργασία έχουν σημειώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η γερμανική κυβέρνηση λοιπόν κεντράρει στη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου κατά τι απαιτήσει των επιχειρήσεων ενώ καταιγίδα αντεργατικών μέτρων συναντάμε σε μια σειρά χώρες και μάλιστα με διαφορετικές θέσεις στην καπιταλιστική ιεραρχία και διαφορετικό διαχειριστικό μείγμα, όπως στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Ιταλία, στην Ουγγαρία, στην Αυστρία και αλλού. Τα ρεφορμιστικά συνδικάτα ταυτόχρονα υποστηρίζουν και προωθούν τη μεγαλύτερη ευελιξία του χρόνου εργασίας, όπως για παράδειγμα η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπέγραψε το Συνδικάτο Μετάλλου IG Metal στη Γερμανία για εθελοντική μια απασχόληση 28 ώρων τη βδομάδα ως και για δύο χρόνια για εργαζόμενους που έχουν να φροντίζουν μικρά παιδιά, ηλικιωμένους ή ασθενείς κάτω από το βάρος της έλλειψης επαρκών και δωρεάν δομών και υπηρεσιών πρόνοιας και υγείας. Ειδικά στι γυναίκε εργαζόμενε, η προώθηση των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων αξιοποίησε ω αγωγό και διάβλο την αντικειμενική δυσκολία τη εργαζόμενη να συνδυάσει τη δουλειά με την ευθύνη για τη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων, τη οικογένεια. Στα κοιτάπια των επιχειρηματικών ομήλων, η έννοια της ισορροπίας οικογενειακής και επαγγελματική ζωής περιλαμβάνει ωράρια εργασίας που προσαρμόζονται στις ανάγκες της εταιρεία, άδειε και παροχές που βρίσκονται στη διακριτική της ευχέρεια και πάνω απ' όλα δέσμευση των εργαζόμενων στην επιχείρηση και τους στόχους της. Η διασφάλιση λοιπόν τη κερδοφορία και τη ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών κολοσσών διαμορφώνεται κάτω από τη σκληρή ταξική εκμετάλλευση του συνόλου των εργαζομένων, σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό μάλιστα για τι εργαζόμενε γυναίκε. Επομένω, οι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα οι νέοι, η νέα βάρδια τη εργατική τάξη, πρέπει να διαμορφώσουν την πάλη του ενάντια και να τη διαμορφώσουν και να τη δυναμώσουν ενάντια σε όλο το αντεργατικό πλαίσιο, σε αυτό το πλαίσιο που συνδιαμόρφωσαν διαδοχικά οι κυβερνήσει Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, να διεκδικήσουν τελικά την κυριαρχία του σε όλο τον πλούτο που με τη δουλειά του παράγουν, σε όλα όσα του ανήκουν.